Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Σήμερα μαζί μας ο Θοδωρής Βασίλης. Γεια σου, Αντώνη. Θα αναλύσουμε την ενδεκάδα ολόκληρου του πρωταθλήματος κανονικής διάρκειας σε μια ξεχωριστή εκπομπή. Πριν περάσουμε στους 11 καλύτερους, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Player of the Month και Nivea Men Best Goal της τελευταίας αγωνιστικής. Πρώτη κατηγορία και σε αυτήν θα σταθούμε περισσότερο, η ενδεκάδα όχι της αγωνιστικής αλλά όλης της χρονιάς. 4-4-2 το σύστημα όπως και κάθε φορά. Το δύσκολο της υπόθεσης, γιατί μιλάμε για μια ολόκληρη σεζόν, είναι ότι θα έχουμε maximum 2 παίκτες από κάθε ομάδα. Και ξεκινάμε από τον ατοφύλακα Αμπάντα από την Ξάνθη. Συμφωνείς, διαφωνείς? Σίγουρα δικούμε τον Σα, έχει την καλύτερη άμυνα Ολυμπιακός. Ναι, σίγουρα δικούμε τον Διούδη, έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Σίγουρα δικούμε τον Κρίστισον. Απλά ίσως ο Αμπάντα ήταν λίγο περισσότερο επιδραστικός στην Ξάνθη σε σχέση με τον Σα και τον Διούδη. Θα διαλέγεις κάποιον άλλον, αν δεν είχαμε το handicap? Νομίζω ότι αυτή η τετράδα ήταν η καλύτερη των τερματοφυλάκων τη φετινή σεζόν. Συνεχίζουμε με την άμυνα. Δεξιά ο Rose που θα μπορούσε να παίξει και ως κεντρικός αμυντικός και αριστερά. Αριστερά ο Γιαννούλης από τον ΠΑΟΚ και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Βέλεθ από τον Άρη και Σένκενφελντ από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Σίγουρα θα σκεφτούν κάποιοι, καλά δεν έχετε τον Τζιμίκα. Ούκα, αυτό. Ή το Σεμέντο ή οποιονδήποτε άλλον ή τον Μόρα από τη Λάρη που έχει κάνει ένα καλό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά είπαμε υπάρχει το handicap που πρέπει να βάλουμε δύο από κάθε ομάδα. Εντάξει, τώρα εξήγηση για τον Γιαννούλη, επειδή αναφέρθηκε στον Τζιμίκα. Είναι το δεύτερο καλύτερο ναι, πρωταθλήματος. Ναι, είναι οι δύο καλύτεροι, οπότε δικαίως μπαίνει εκεί. Τώρα για τα στόπερ, ο Σέγκεφελντ ήταν αποκάλυψη για τον Παναθηναϊκό. Επίσης και στον Άρη ο Βέλεθ, δεύτερη χρονιά τρομερή. Συζητιέται και για μεταγραφή. Όσον αφορά τώρα τη θέση του δεξιού μπακ, ο Ρόουζ απέδειξε και ως στόπερ και ως δεξί μπάκο ότι μπορεί να προσφέρει. Άφησε στον πάγκο τον Σούντγκρεν. Νομίζω ότι χωρίς handicap ο Ρόουζ θα μπορούσε να μπει εύκολα στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος. Πάμε στους μέσους. Ξεκινάμε δεξιά τον Τζιλιανίδη από τον Όφη. Αριστερά τον Πέντρο Μάταλο από την ΑΕΚ. Και στα χαφ Μίσιτς και Βαλμπουενά. Νομίζω είναι με διαφορά οι καλύτεροι τέσσερις. Και με τους αριθμούς που έχουν ξεχωρίσει. Αυτό. Και με τους αριθμούς. Αλλά γενικότερα οι εμφανίσεις τους ήταν τρομερές. Εντάξει, τι να λέμε για τον Βαλμπουενά. Μιλάει έχει εικόνα από μόνη. Στο πρωτάθλημα μόνο έχει 11 assist. Δεν μετράμε όλη τη σεζόν που έχει φτάσει 21, αλλά ούτε ο άλλος είναι με διαφορά πρώτος assist στο πρωτάθλημα με τις 11. Ναι. Αν βάλουμε μετά το Μίσιτς από τον ΠΑΟΚ. Είναι ο MVP του ΠΑΟΚ. Αυτό. Και με ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή. Τσιλιανίδης έχει κάνει τρομερό πρώτο γύρο με τον Όφη. Και ήταν αυτός που είχε βάλει τις βάσεις για την πορεία των κριτικών. 6 γκολ, 6 assist. Συμμετοχή δηλαδή σε 12 γκολ του ΟΦ φέτος, πολύ σημαντική. Ναι. Και ο αρχηγός ΑΕΚ, ο Μάνταλος, επίσης κάνει μια τρομερή σεζόν και με ασίστ και με γκολ. Επιθετικό δίδυμο, σίγουρα El Arabi και δεύτερος κοντά του, Φεντερίκο Μακέντα. Έβαλα Μακέντα, γιατί είναι ο δεύτερος σκόρερ. Θα πει κάποιος έχει ναι μεν 12 γκολ, τα 6 είναι από πέναλτι, αλλά και πάλι είναι δεύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα πίσω από τον El Arabi που έχει 17, με μεγάλη διαφορά ο Μαροκινός πρώτο σκόρερ. Ποιους θα μπορούσες να βάλεις και εσύ στην κουβέντα, νομίζω Φιγκεϊρέδο από τον Όφη με 9. Ο Μπαράλες ναι, μεν έχει 10, αλλά δεν είναι τόσο επιδραστικός. Και ο Σφιντέρσκι νομίζω ότι έκανε ένα καλό πρωτογύρο, αλλά εξαφανίστηκε στο δεύτερο. Ναι. Ισχύει. Οπότε, αν βάλουμε ότι ο Σφιντέρσκι στο δεύτερο γύρο σήγησε, του Μπαράλες επίσης είναι πάρα πολλά από πέναλτι. Και μιλάμε και για μια ομάδα που ουσιαστικά δεν έκανε κάτι στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, έκανε μια διάφορη σεζόν ο Αστέρας. Όσον αφορά, θα μπορούσε να μπει ο Φιγκεϊρέδο για το λόγο ότι είναι σε μια ομάδα όπως ο Όφη, ο οποίος δεν έχει την ίδια δυναμική με τον Παναθηναϊκό. Αλλά έκανε και την υπέρβαση ναι, ως ομάδα. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε βέβαια και τους αριθμούς και ο Μακέντα είναι το νούμερο 2. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή ολόκληρου του πρωταθλήματος. Εδώ αυτή τη φορά δεν θα έχουμε τρεις επιλογές. Νομίζω είναι ξεκάθαρα η μία, την έχουμε αναδείξει σε προηγούμενη εκπομπή. Έγινε και στο εντός έδρας παιχνίδι στο Ολυμπιακό ΑΕΚ, έγινε και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η είσοδος των ομάδων μαζί με τη Μυρτό, την φύλαθλο της ΑΕΚ και την Αντωνία, την φύλαθλο του Ολυμπιακού, νομίζω είναι μια ξεχωριστή στιγμή που συνεχίστηκε και στο επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα μας συγκλώνησε, σίγουρα μας συγκίνησε. Μα αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αφήσουμε στην άκρη το όποιο μίσος και την όποια έκθρα και αυτές οι εικόνες να μας ενώνουν. Εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποιος είναι από τον Ολυμπιακό. Εγώ θα πω El Arabi, δεν ξέρω τι θα πεις εσύ. Εγώ έχω μια μικρή διαφωνία. Πάμε. El Arabi τον λέω γιατί έχει 17 γκολ και 6 assist. Το πάω καθαρά θέμα στατιστικής. Έχει συμμετοχή σε 23 γκολ.
Ναι. Εγώ θα έλεγα Βαλμπουενά, κυρίως για τον τρόπο, γιατί αποκτήθηκε για άλλη θέση, πρόσφερε σε άλλη θέση. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι 36 χρονών. Σωστό. Για έναν ποδοσφαιριστή που σκυλιάζει μέσα στο γήπεδο. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά παίζει, λες και είναι 22 ετών. Και αποτελεί το παράδειγμα για ολόκληρο τον Ολυμπιακό. Είναι μια πληθωρική προσωπικότητα. Το δείχνει και το καταθέτει αυτό στο γήπεδο. Σίγουρα είναι ο τίτλος ανάμεσα στους δύο. Και εγώ ήμουν ανάμεσα στους δύο, Ελαραμπή ή Βαλμπουενά. Θα εκατέληξα στον Ελαραμπή γιατί πιστεύω ότι είναι πιο πληθωρικό στο πρωτάθλημα και όχι σε όλες τις οργανώσεις. Ο Βαλμπουενά έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό. Το έχει κάνει και ο Ελαραμπή σε λιγότερο βαθμό. Αλλά τα 17 του γκολ, τη μεγάλη διαφορά που έχει αποδώσει το Μακέντα και έχει βάλει δώσει και 6 assist, είναι αρκετά σημαντικό και επιθετικό. Νομίζω το κατατάσσει ως MVP του πρωταθλήματος για την κανονική διάρκεια. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, για την ενδεκάδα, την καλύτερη ενδεκάδα όλη τη σεζόν μέχρι στιγμής. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Player of the Month και Nivea Men Best Goal για την τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.